Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στον κύβο των φοροελαφρύνσεων έριξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Σαμαράς, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη περιορισμού των φορολογικών βαρών, ανακοίνωσε την άμεση μείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με διατήρηση των επιδομάτων, την αισθητή μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, περισσότερες δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά και εκπτώσεις στον ένφια. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των ενστόλων στο πλαίσιο πάντα των αντοχών της οικονομίας, ενώ σε δεύτερο χρόνο έθεσε ως στόχο τις σταδιακές μειώσεις στη φορολογία πολιτών και επιχειρήσεων. Ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή της θέσης του κόμματος για ΝΑΤΟ και τις πρόωρες εκλογές. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια του απεσταλμένου του ΣΚΑΙ στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Τζούνου, ενώ κοντά μας βρίσκεται ο πολιτικός μας αναλυτής Δημήτρης Σιόδρας. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το βίντεο με τα κυριότερα σημεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Για την υπερφορολόγηση, που ήταν ίσως αναπόφευκτη, αλλά πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Και που μπορεί να τελειώσει μόνο σταδιακά, για να μην γυρίσουμε πίσω στα ελλείμματα. Από αυτό αρχίζω, από αυτά τα πρώτα βήματα ελάφρυνσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, με δεδομένο ότι σύντομα αρχίζει η διανομή του και ότι ο φόρος αυτός ούτε καν απέδωσε τα αναμενόμενα και δημιούργησε τεράστια περιβαλλοντολογικά προβλήματα, θα υπάρξει μείωση στο φόρο αυτό κατά 30%, ενώ θα κρατηθούν και τα επιδόματα θέρμανσης. Για τα δύο θέματα που έντονα απασχολούν την κυβέρνηση και τον κόσμο, τις περισσότερες δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και για την ανάγκη αισθητής μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης, οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιαστούν μαζί με τις τεχνικές τους λεπτομέρειες στην επικείμενη κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισμού. Για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, έγιναν λάθη με τον έμφυα. Το σοβαρότερο λάθος με τις αξίες γης σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού είναι αυτό που προκάλεσε και το δικαιολογημένο θόρυβο πριν ένα μήνα. Το εντοπίσαμε και το αντιμετωπίσαμε σε λίγες μέρες και τώρα το διορθώνουμε. Αλλά μιλάμε για ένα σφάλμα που τελικά ο κόσμος δεν το πλήρωσε και ούτε υπήρχε περίπτωση να το πληρώσει. Γιατί είχαμε πει ότι για το 2014 θα εισπραχθεί το ίδιο ποσό όπως το 2013 και αυτό θα γίνει. Και μάλιστα φέτος το ίδιο αυτό ποσό θα εισπραχθεί από περισσότερους, γιατί διευρύνθηκε και άλλο η φορολογική βάση. Δηλαδή οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα από πέρσι. Όπως και πέρσι όλοι πλήρωσαν πιο λίγα από ό,τι τους είχε χρεωθεί πρόπερσι. Το λάθος που έγινε το διορθώσαμε. Και αυτοί που το έκαναν ή έδωσαν ήδη ή θα δώσουν λόγο. Και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί η καταβολή του, θα έχει διαμορφωθεί και το πλαίσιο για τη μείωση του έμφυα και στα μη ηλεκτροδοτούμενα ανίκιαστα κίνητα. Η απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας για αποκατάσταση των μισθολογικών τους απολειών θα εφαρμοστεί, τουλάχιστον όσο μας επιτρέπουν οι ανάγκες του προϋπολογισμού και χωρίς φυσικά να ανατρέψει το δημοσιονομικό προγραμματισμό της χώρας και την πορεία εξόδου από την κρίση. Και στο θέμα αυτό, όπλο μας είναι πάλι αλήθεια. Δεν μπορούμε μόνο μιας να αποκαταστήσουμε πλήρως τις αποδοχές του 2012. Ούτε για τους στρατιωτικούς, ούτε για τους αστυνομικούς, ούτε για κανέναν άλλον κλάδο. Οι αυξήσεις όμως θα δοθούν άμεσα στους ένστολους. Θα είναι σημαντικές, χωρίς να βγάζουν την οικονομία από τους στόχους της ή να επιβαρύνουν άλλα στρώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει η Ελλάδα να βγει από τον ΝΑΤΟ. Και από την Ευρώπη και από τον ΝΑΤΟ. Εκεί που και η τελευταία χώρα του κόσμου ζητά να μπει, εκείνοι μας θέλουν να βγούμε. Χθες βράδυ γύρισα αργά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουαλία. Αν δεν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, ποιος θα απαντούσε στον κύριο Ερντογάν ότι υπάρχει μόνο μία Κύπρος? Αν δεν ήμασταν σε συμπαράταξη με όλη την Ευρώπη εναντίον της ισλαμικής τρομοκρατίας, που είναι το καινούριο χείριστο φαινόμενο τρομοκρατίας, ισλαμικής τρομοκρατίας, που έχει ποτέ δει ο κόσμος, πόσο απομονωμένοι θα νιώθαμε και πόσο ευάλωτοι θα ήμασταν ως λαός
με όσα συνταρακτικά συμβαίνουν γύρω μας, που αλλάζουν, πρέπει να το ξέρετε, πλήρως πλέον τις γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής. Η μόνη θέση που διαλαλεί για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει χώρα ξέφραγου αμπέλη. Το χρέος. Μέσα στους επόμενους μήνες η Ελλάδα θα λάβει για πρώτη φορά επίσημη πιστοποίηση ότι το χρέος της είναι βιώσιμο. Ήδη παρά το γεγονός. Ήδη παρά το γεγονός ότι το χρέος της χώρας παραμένει πολύ υψηλό, για πρώτη φορά σε απόλυτο αριθμό άρχισε να μειώνεται. Καλά, οι συντεχνίες να διαφωνούν, αλλά όσοι παριστάνουν ψεύτικα τους προοδευτικούς, αποδεικνύονται πια ό,τι πιο αντιδραστικό, οπισθοδρομικό, άρτηριο σκληρωτικό και εχθρικό υπάρχει για την αληθινή πρόοδο της χώρας. Γι' αυτό και δεν πείθουν κανέναν. Τώρα λοιπόν τι ερώτημα βάζουν? Βάζουν το ερώτημα αν η σημερινή Βουλή θα καταφέρει να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας με 180 βουλευτές. Μέχρι πριν λίγο πολλοί το απέκλειαν. Τώρα όλο και περισσότεροι το θεωρούν πιθανό. Γιατί άραγε? Για σκεφτείτε πόσο αληθινό θα ήταν κάτι τέτοιο. Το λέω όπως το αισθάνομαι. Θα ήταν μια πολιτική αυτοκτονία. Προσπάθησαν τελευταία να ψελίσουν κάτι σαν δικό τους πρόγραμμα, που ο Θεός να το κάνει πρόγραμμα. Και υποσχέθηκαν τι ακριβώς? 5 δισεκατομμύρια για να χτυπήσουν, λέει, την ανεργία. Αναρωτιέμαι. Γιατί μόνο 5 δισεκατομμύρια, ρε παιδιά, αφού έτσι κι αλλιώς δεν τα έχουν και αφού δεν μας λένε από πού θα τα βρουν και δεν βάζουν κάτι παραπάνω? Πέτσινες υποσχέσεις είναι, κανείς δεν τις πιστεύει. Γιατί λοιπόν δεν βάζουν κάτι παραπάνω να κάνουμε χάζι? Τι τσιγκουνιές είναι αυτές? Γιατί στενοχωρούν τις συνιστώσεις τους? Η Νέα Ελλάδα στηρίζεται στην αλήθεια λοιπόν και στο φιλότιμο. Φιλότιμο δεν έχει εκείνος που υπολογίζει τις κινήσεις του με οδηγό το κομματικό του συμφέρον. Φιλότιμο έχει όποιος σταθμίζει κάθε κίνησή του με πηξίδα το συμφέρον της πατρίδας. Φιλότιμο στην πολιτική είναι το εμείς και όχι το εγώ. Είναι η συνείδηση, όχι η υποκρισία. Φιλότιμο είναι να πιστεύεις και να προχωράς. Όχι να τα γυρίζεις κάθε τόσο και να αλλάζεις μόλις δεις τα σκούρα. Γιατί τότε ούτε το Άγιον Όρος δεν σε σώσει. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και τον Γιάννη Τζούνο για να μας ενημερώσει για το κλίμα που επικράτησε σήμερα στην Διεθνή Έκθεση, αλλά και για το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Γιάννη. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σου πω, Μάρκο, ότι το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό διότι μετά από 2 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Σαμαράς μπόρεσε να έχει κάτι σε αυτό το οποίο ακούτε από όλους εμάς τους δημοσιογράφους να λέμε καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τι περιείχε αυτό το καλάθι? Περιείχε τις φοροελαφρύνσεις τις οποίες ακούσαμε στα αποσπάσματα, που μπορεί να μην ήταν αυτές τις οποίες θα ήθελαν σε όλο τους το εύρος, είτε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως οι πολίτες, αλλά ήταν κάποιες φοροελαφρύνσεις. Και μάλιστα κάποιες εξ αυτών είναι και πάρα πολύ σημαντικές, όπως η ανακοίνωση ότι σε 3 εβδομάδες από τώρα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα υπάρξουν οι δόσεις. Πολλές δόσεις, μαθαίνουμε περισσότερες από 70 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όπως επίσης ο φόρος στα καύσιμα, το οποίο ήταν κάτι που το ζητούσαν οι πολίτες όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, μετά το πράσινο φως που εδόθη μετά τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις ανακοινώσεις και το κλίμα εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν διαφορετικό από τις προηγούμενες 2 χρονιές, ακριβώς λόγω αυτών των εξαγγελιών που όλοι τις ανέμεναν, κανείς δεν τις διέψευδε και τελικά έγιναν πράξη. Ενώ την ίδια ώρα Αντώνη Σαμαράς, Γιάννη Τζούνε, εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως ακούσαμε, ο κύριος Σαμαράς κινήθηκε σε αρκετούς άξονες για να επιτεθεί στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ξεκινώ από το κομμάτι που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος επιθυμεί την πολιτική αστάθεια της χώρας, δεν επιθυμεί την ανάπτυξη της χώρας και μάλιστα δεν θέλει η χώρα να είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο ΝΑΤΟ. Ακούσαμε χαρακτηριστικά ότι είπε ο κύριος Σαμαράς ότι αν δεν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, ποιος θα έλεγε στον κύριο Ερντογάν ότι υπάρχει μία Κύπρος. Και εδώ ο Πρωθυπουργός έθεσε, αν θέλεις, και το δίλημα, Μάρκο, προς τους πολίτες. Είτε θα πάμε με την ειλικρίνεια και την αλήθεια και το φιλότιμο, είπε ο κύριος Σαμαράς, είτε θα γυρίσουμε δεκαετίες πίσω στο χάος το οποίο υπηρετεί κατά τον κύριο Σαμαρά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, να πάμε τώρα στον Δημήτρη Τζιόδρα, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο των ειδήσεων του Sky. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Είδαμε λοιπόν πως ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Βελίδιο,
έριξε τον κύβο των φοροελαφρύνσεων. Πρόκειται για τις πρώτες φοροελαφρύνσεις της Ελλάδας της κρίσης, της Ελλάδας των μνημονίων, με εξαίρεση βέβαια τη μείωση των ΦΠΑ στην εστίαση, η οποία είχε προηγηθεί. Ναι, ήθελα να απαντήσει ο Πρωθυπουργός μέσα από την ομιλία του στους πολίτες που έχουν πληγεί από την υπερφορολόγηση, το αξιολόγησε στο υπαριθμόν ένα ζήτημα, και δεύτερον σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες που έχουν υποστεί μειώσεις μισθών τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν άφησε για αργότερα τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και είχε αυτό το στίγμα η ομιλία του. Τώρα, στο μεγάλο πρόβλημα της υπερφορολόγησης. Αυτό που έχουμε στο χέρι τώρα, αυτό που έδωσε δηλαδή, ήταν η μείωση στο φόρο του πετρελαίου θέρμανσης. Κάποια τα οποία θα γίνουν πολύ σύντομα, όπως η μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης, περισσότερες δόσεις για τις οφειλές, κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο ένφια, και έδωσαν έναν οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθεί στο ζήτημα της φορολογίας το επόμενο διάστημα, χωρίς να το προσδιορίσει, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Εκεί λοιπόν μίλησε για μείωση του ένφια και μεταφορά της τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να γίνει ανταποδοτικός φόρος. Δεύτερον, μείωση της φορολογίας εισοδήματος, σημαντική. Και τρίτον, μείωση στο φόρο των κερδών των επιχειρήσεων. Επίσης, μειώσεις σε διάφορους τομείς στο ΦΠΑ. Τώρα, απευθύνθηκε επίσης σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Αυτοί που έφυγαν προφανώς ικανοποιημένοι γιατί έχουν κάτι στο χέρι είναι οι ένστολοι, οι οποίοι, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, θα λάβουν σημαντικές αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Οι μικρομεσαίοι, στους οποίους απευθύνθηκε, είπε ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα έχουν κάποιες μειώσεις, μάλλον κάποιες επιδοτήσεις στα επιτόκια. Θα ξεκινήσουν από τέλος Νοεμβρίου. Τώρα, για τους υπόλοιπους. Υγεία, παιδεία. Είπε δεν μπορούμε να έχουμε σύγχρονη υγεία, παιδεία με μισθούς τριτοκοσμικής χώρας. Και για τους δημοσίους υπαλλήλους θέλουμε αναβάθμιση στην προσφορά αλλά και στις αμοιβές. Χωρίς επίσης να προσδιορίσει πότε θα δοθούν αυτές οι αυξήσεις, είπε ανάλογα με την πορεία της οικονομίας, γιατί προφανώς και είναι σαφές ότι δεν μπορούν αυτές οι αυξήσεις να χρηματοδοτηθούν με ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε στο Βελίδιο ο χαρακτηρισμός πολιτική αυτοκτονία που απέδωσε ο Πρωθυπουργός για τις πρόορες εκλογές. Βλέπουμε λοιπόν πως Αντώνης Σαμαράς θέλει πάση θυσία να αποφύγει τις πρόορες εκλογές. Κοίταξε, πολιτικούς κύκλους και σε εμάς τους δημοσιογράφους γινόταν πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Αυτό το κεφάλαιο κλείνει οριστικά. Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι είναι πολιτική αυτοκτονία. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέει είναι ότι κοιτάξτε, εγώ θα πάω μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα κάνω την πρότασή μου και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθούν οι 180. Από εκεί και πέρα θα σπάρει την ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές. Το οποίο, όπως είπε, θα είναι καταστροφικό. Εκεί λοιπόν επιχείρησε να δώσει και δύο, πέραν το να χρεώσει την ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει και δύο διλήμματα. Το ένα έχει να κάνει με την οικονομία. Αν θα κλωτσίσουμε όλα όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα χαρτιά της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο, το γεωπολιτικό, ότι κοιτάξτε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κίνδυνος περιπετειών, ειδικά αν υλοποιηθούν θέσεις όπως έξοδος από το ΝΑΤΟ. Ο Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρη, επίσης αναφέρθηκε και στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση θέλει να ανοίξει εδώ και καιρό. Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. Είπε ότι θα έχουμε επίσημη πιστοποίηση ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Σωστά, γιατί σε τελική ανάλυση δεν είναι μια απόφαση που θα πάρουμε εμείς, το πώς δηλαδή, το τι θα γίνει με το χρέος. Είναι η απόφαση η οποία θα ληφθεί από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν και το μεγαλύτερο μέρος στα χαρτοφυλάκια τους, και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι η διάσκεψη που θα γίνει το επόμενο διάστημα, είναι κουβέντες που θα γίνουν. Θέλησε λοιπόν να πει ότι θα υπάρξει απόφαση χωρίς να θέλει να την προσδιορίσει. Επίσης, είναι σημαντικό ότι παρέμεψε ένα ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί το επόμενο τετράμινο. Προφανώς είναι το πρόγραμμα για το πώς θα κινηθεί η Ελλάδα μετά το μνημόνιο. Περιμένουμε να το δούμε. Εν αναμονή λοιπόν των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών βαρών. Δημήτρη Σιώδρα, ευχαριστούμε για την παρουσίαση στο Δελτίο. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης, αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Αντώνης Σαμαράς ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε θράσος και λαϊκισμό, μοιράζοντας ψίχουλα φοροελαφρύνσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρ. Τα κέφ του μέλλοντος. Από το περίπτερο των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την περιήγησή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αμέσως μετά την ομιλία του. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε, αν το επιθυμείτε, να μας δώσετε την ταυτότητά σας και να σας δώσουμε άμεσα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Και πείτε μας τι ακριβώς θέλετε. Διαβατήριο κάνει. Ο κύριος Σαμαράς ενημερώθηκε για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και επί τη ευκαιρία έβγαλε μέσα σε λίγα λεπτά πιστοποιητικό γέννησης. Οθόνες, στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περίπτερο του ΣΕΡΝ.
Εκεί μάλιστα συνομίλησε με Έλληνες επιστήμονες που συμμετέχουν στο πείραμα. Έχουμε από τη μία περηφάνεια που σαν Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπεται. Απ' την άλλη έχουμε πίκρα που πήγατε στο εξωτερικό. Σειρά είχε μετά το περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Εάν ο γονιός έχει πρόβλημα ή το παιδί, πατά τη γραμμή SOS. Εκεί, συνοδευόμενος από τον Βασίλη Κικίλια, ενημερώθηκε από τον επικεφαλής της καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος για δράσεις που αφορούν σε ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Έχουμε στενοχή, η αυστηρότερη δυνατή ποινή που υπάρχει πρέπει να διαρθρώσει. Είναι εμπόριοι ναρκωτικών και παιδόφιλοι, δεν υπάρχει τίποτα. Τα δύο καρκινώματα. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε ότι οι ποινές για παιδόφιλους και εμπόρους ναρκωτικών θα πρέπει να είναι οι πλέον αυστηρές. Σας κάνω δώρο το ψήφο, θέλω ένα αξιωματικό. Ένα ψήφο, τιμής. Αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας έκαναν δώρο στον Πρωθυπουργό το ξύφο του Έλληνα αξιωματικού. Τελευταίο σταθμός του Πρωθυπουργού, πρωτού καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου είχε σύσκεψη με τοπικούς φορείς, ήταν το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο και αποδίδεται στον ομώνυμο Δήμο. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος της πόλης και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Βαρνάβας. Ένα από τα στιγμιότυπα της παρουσίας του κυρίου Σαμαρά στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ήταν και ο θερμός χαιρετισμός που αντάλλαξε με τον τέος πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα μνημόνια θα τελειώσουν μαζί με τον κύριο Σαμαρά, τονίζει Κουμουνδούρου. Στη σημερινή του ομιλία στη ΔΕΘ, ο κύριος Σαμαράς ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε θράσος και λαϊκισμό, μοιράζοντας ψίχουλα φοροελαφρύνσεων, τα οποία έχει ήδη φροντίσει να εισπράξει, αδύναμος να εξτομίσει την οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην ασκούμενη πολιτική. Ο κύριος Σαμαράς προσέφυγε στη γνωστή συνταγή των ενέσεων αισιοδοξίας και των ψεμάτων, σε μια χώρα που αιμορραγεί από τα μνημόνια και τη λιτότητα. Για αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο η κυβερνητική εκπρόσωπος. Οι θειασότες του ψεύδους και του λαϊκισμού έχουν εντελώς ξεμείνει από επιχειρήματα και προτάσεις, μην έχοντας πια άλλες απατηλές υποσχέσεις να μοιράσουν, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια. Ο πρωθυπουργός της συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, με τα όσα είπε, μισοείπε και δεν είπε στη ΔΕΘ, επιβεβαίωσε ότι και μετά τις διαπραγματεύσεις παροδία στο Παρίσι την Ελλάδα εξουσιάζει η Τρόικα. Ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει πλέον τις ψευδείς του εξαγγελίες και οι υπερχόμενες εκλογές θα σημάνουν το πολιτικό του τέλος. Η ιστορικοποίηση της σημερινής κατάστασης και η υποσχεσιολογία που σφράγισαν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν μπορούν να αποκρύψουν την ανάγκη για ριζική αλλαγή των ακολουθούμενων πολιτικών. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ήταν στο Βελίδιο, ένταση επικράτησε μεταξύ αστυνομικών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν πορεία διαμαρτυρίας.